Θα μου επιτρέψετε ένα σχόλιο, γιατί αρκετοί συγητέ αναφέρθηκαν σε ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι κυρίως τεχνοκρατικό με πολλές λεπτομέρειες κτλ. Το κύριο είναι ότι συζητάμε και έχουμε μπροστά μας ένα νομοσχέδιο με καθαρό, ξεκάθαρο πολιτικό στόχο. Νομίζω η παρέμβαση του Αντιπροέδρου της κυβέρνηση καθόρισε και ποιος είναι αυτός ο στόχος με τον οποίο συμφωνούμε. Αυτός είναι ο στόχος. Δεν συμφωνούμε με την ουσία του στόχου. Έχουμε τελείω διαφορετική άποψη. Βεβαίω υπάρχουν και τεχνοκρατικέ πλευρέ που όμω είναι απαραίτητε για να υπηρετήσουν αυτόν τον πολιτικό στόχο τη κυβέρνηση. Τι κάνει τώρα. Μέσα από αυτήν την αναμόρφωση του δικαίου των εταιρικών μετασχηματισμών, με την ενοποίηση της μέχρι τώρα νομοθεσίας, καθώς και την αντιγραφή, εσείς το λέτε αξιοποίηση, τη γερμανική εμπειρία, του αντίστοιχου νόμου που υπάρχει στη Γερμανία δηλαδή, τη αντίστοιχη νομοθεσία, υλοποιείται μια ακόμη μνημονιακή δέσμευση και στο αρνήθηκε ο κ. Ραγασάκη. Αυτή η αναμόρφωση και η ενοποίηση είναι ενταγμένη στη συνολικότερη προσπάθεια αναμόρφωση και εξυγχρονισμού όλου του εμπορικού δικαίου με στόχο τη διευκόλυνση τη δράση των επιχειρήσεων, του κεφαλαίου Συνολικά, στήριξη της κερδοφορίας του, παραμερισμού κάθε εμποδίου μέσα από τη μείωση του κόστους λειτουργίας, την απλοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης και επανίδρυσης εταιριών, τη συγκέντρωση και συγκεντρωποίηση του κεφαλαίου, κυρίως αυτό, μέσα από τις συγχωνεύσεις, τις διασπάσεις, τις μετατροπές των επιχειρήσεων. Σε ένα ζήτημα θα συμφωνούσαμε τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ ότι σε αυτή την κατεύθυνση ήταν και όλες οι άλλες νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που πάρθηκαν το προηγούμενο διάστημα με την αναμόρφωση του δικαίου για τις ανώνυμες εταιρείες, τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, τώρα για τις συγχωνεύσεις και θα ακολουθήσουν αντίστοιχες πρωτοβουλίες για το γεμί, τα επιμελητήρια, όπως πρόσφατα είχατε δηλώσει και εσείς κύριε Υπουργέ. Τα ωφέλη από αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία είναι πολλαπλά για του επιχειρηματικούς ομίλους. Μέσα σε ένα περιβάλλον ανταγωνιστικό μεταξύ των επιχειρηματικών ομίλων, ένα οικονομικό περιβάλλον που συνεχώς είναι μεταβαλλόμενο όπως εσείς λέτε, είναι αναγκαία οι μεγάλες επιχειρήσεις που θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισμό, που θα μπορούν να κερδίζουν νέες αγορές, να αναπτύσσονται αξιοποιώντας τις δυνατότητες συνεργασίας με άλλα κεφάλαια και επιχειρήσεις. Αυτό μας είπε ο κ. Δραγασάκης. Η ίδια ομολογείται ότι η σημερινή κατάσταση του εταιρικού δικαίου των συγχωνεύσεων σε καμία περίπτωση δεν είναι ικανοποιητική. Τη θεωρείται αποσπασματική, πολυδιάσπαστη και μη ικανοποιητικά, προσέξτε τα φορολογικά κίνητρα και θα πρέπει να επανέλθετε σε αυτό, όπως είπε ο κύριος Δραγασάκης, για να διευκολυνθούν ακόμα πολύ περισσότερο η συγκέντρωση και η συγκεντρωποίηση του κεφαλαίου με την, ισχύουσαν, ισχύουσα νομοθεσία προβλέπονται μόνο συγκεκριμένες μορφές συγχώνευσης και μετασχηματισμοί. Δεν προβλέπονται παραλλαγές της διάσπασης, όπως η απόσχεση κλάδου ή μερική διάσπαση με αποτέλεσμα να μένει απ' έξω ένα μεγάλο μέρος επιχειρήσεων και έρχεται τώρα, έρχεστε εσείς δηλαδή με αυτό το νομοθέτημα, να γενικεύσετε αυτή τη δυνατότητα. Δίνεται μεγαλύτερη ευελιξία για συγχωνεύσεις και αλλαγή της μορφής των επιχειρήσεων που ευνοούν το κεφάλαιο και την κίνηση του. Αυτή η τάση της συγκέντρωσης και συγκεντρωποίησης του κεφαλαίου όχι μόνο δεν εξαλείφθηκε όπως ισχυρίζονταν και ισχυρίζονται ακόμα και τώρα μερικοί, βλέπε παραδείγματος χάρη θεωρίες για περιλαϊκού καπιταλισμού, αλλά στις μέρες μας παρουσιάζει και ιδιαίτερη έμφαση. Μάλιστα, ένα από τα στοιχεία που δείχνει κατά τη γνώμη του ΚΚΕ ότι αυτό το σύστημα έχει σαπίσει, ότι βρίσκεται στο τελευταίο του στάδιο είναι και η συγκέντρωση και η συγκεντρωποίηση του κεφαλαίου, δείχνοντα την ανάγκη υπέρβαση ακριβώ αυτού του οικονομικού συστήματο. Ενώ εσεί το βλέπετε θετικό για την ανάπτυξη τη καπιταλιστική οικονομία. Θα μπορούσα να αναφερθώ σε μια σειρά στοιχεία που αποδεικνύουν την ορθότητα των ισχυρισμών του ΚΚΕ. Λόγω χρόνου θα αναφερθώ μόνο σε ορισμένα. Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχουν προχωρήσει οι συγχωνεύσει και οι εξαγορέ. Σε όλου του τομεί τη παραγωγή και τη οικονομική δραστηριότητα. Ποια είναι η εμπειρία από αυτέ. Δέστε τι έγινε τα τελευταία χρόνια στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ουσιαστικά έμειναν μόνο τέσσερι συστημικέ τράπεζε. Το ίδιο φαινόμενο είχαμε και στον τομέα των ασφαλιστικών εταιριών. Πάρτε υπόψη σα τι συγχωνεύσει και τι εξαγορέ στον τομέα των τροφίμων. Σήμερα κυριαρχούν τρει-τέσσερι επιχειρήσει αλυσίδε σε όλο τον κλάδο. Στον αγροτικό τομέα, η εγχώρια παραγωγή προϊόντων, πάρτε παράδειγμα το αγελαδινό γάλα, ελέγχεται από τέσσερις πέντε μονοπωλιακούς ομίλους που κατέχουν πάνω από το 70-80% της παραγωγής, της αγοράς του αγελαδινού γάλακτος αλλά και την κατανάλωση των προϊόντων του. Αυτή είναι η εικόνα στους περισσότερους κλάδους της οικονομίας. Επομένως, η εταιρική μετασχηματισμοί αφορούν τη διευκόλυνση αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή τη συγκέντρωση και συγκεντρωποίηση του κεφαλαίου σε λίγα χέρια. Υποστηρίζεται ότι μέσω τη συγκέντρωση και συγκεντρωποίηση του κεφαλαίου θα έχουμε αύξηση τη παραγωγικότητα, μείωση του κόστου παραγωγή, εξασφάλιση φθηνότερη πρώτη ύλη, γενικά ανάπτυξη τη οικονομία, κέρδισμα νέων αγορών. Μάλιστα. Και μέσω του αφηγήματος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για δίκαιη ανάπτυξη, συμπληρώνω εγώ, που τα ωφέλη της θα διαχέονται σε εισαγωγικά σε όλη την κοινωνία, θα έχουμε και ευημερία για όλους. Αλλά ας δούμε ένα παράδειγμα, αυτό με το γάλα που ανέφερα προηγουμένως, που είναι και επίκαιρο λόγο των κινητοποιήσεων των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Τι συνέβη στην πράξη όλα αυτά τα χρόνια. Πράγματι, η πορεία συγκεντροποίησης του κλάδου επέδρασε θετικά στην αύξηση της παραγωγικότητας και στη μείωση του κόστους παραγωγής. Στην εξασφάλιση δηλαδή φθηνότερης πρώτης ύλη για τη γαλακτοβιομηχανία. Η τιμή του γάλακτο σήμερα είναι 60 λεπτά περίπου. Πολύ κάτω από το κόστος παραγωγής και η τιμή του γάλακτος στον καταναλωτή από 70 λεπτά τα τελευταία χρόνια, από το 2001 και μετά δηλαδή σήμερα έχει πάει στο 1,28 ευρώ το λίτρο. Αυξήθηκε κατά 84%. Είναι φανερό ότι οι εταιρικοί μετασχηματισμοί, ο στόχο των συγχωνεύσεων και η δημιουργία ενό ευέλικτου και ισχυρού σε κεφάλαια και υποδομή επιχειρηματικού σχήματο, προκειμένου να δραστηριοποιηθεί αποτελεσματικά στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά. Παράλληλα, με την παραπάνω τάση στο εσωτερικό της χώρα, πρέπει να συνυπολογιστεί και η σύναψη συμφωνιών εγχώριων μονοπωλίων με μονοπόλια άλλων χωρών. Γι' αυτό τον λόγο εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με το ευρωενωσιακό δίκαιο, για να διευκολυνθεί η συγχώνευση με ευρωπαϊκέ εταιρείε, να διευκολυνθούν και οι διασυνοριακέ μετατροπέ, συγχωνεύσει, διασπάσει. Όμω αυτό ο στόχο του κεφαλαίου τι σχέση έχει με τα συμφέροντα των εργαζόμενων και του λαού, Καμία απολύτω. Οι επιχειρηματικοί όμιλοι μέσω των συγχωνεύσεων αυξάνουν την ανταγωνιστικότητά του, μειώνουν το λειτουργικό κόστο, Αυξάνουν τα μερίδια του στην αγορά, αυξάνουν τα κέρδη του. Ο λαό τι έχει να κερδίσει από αυτά. Κατά τη γνώμη μα, είναι αστείο να μιλάτε για εταιρικού μετασχηματισμού στου εργάτε, στου αγρότε, στου αυτοαπασχολούμενου, όταν στην πράξη αυτό που έχει αποδειχθεί η μόνη κερδισμένη από τη συγκέντρωση και συγκεντρωποίηση είναι το κεφάλαιο. Δέστε τι έγινε στο παράδειγμα που σα έφερα με το γάλα. Δεν είναι αστείο όταν μάλιστα έχετε εξαντλήσει με τη φορολογία και τα διάφορα χαράτσια, τα πανωτόκια, προκειμένου να βρεθούν λεφτά, ώστε το κράτος να μπορεί να παρέχει σε αυτές τις επιχειρήσεις που μετα μετασχηματίζονται διάφορα φορολογικά κίνητρα και σκέφτεστε να τα επεκτείνετε ακόμη περισσότερο. Το άρθρο 4 ρυθμίζει το νευραλγικό, όπως εσείς λέτε, ζήτημα της σχέσης του, που, του προτινόμενου νομοσχεδίου με τις διατάξεις νόμου φορολογικού ή αναπτυξιακού περιεχομένου. Παροχή φορολογικών κινήτρων που αποτελούν κέρια σημασία σε εισαγωγικά, αυτό το λέτε στην αιτιολογική έκθεση, κέρια σημασία για τη δημιουργία ισχυρότερων οικονομικών μονάδων. Άρα και, άρα και άλλα φορολογικά κινήτρα. Ε, τι να πω τώρα. Λίγη ντροπή δεν βλάπτει κιόλα. Αυτή η διαδικασία τη συγκέντρωση του κεφαλαίου έχει τεράστιε κοινωνικέ επιπτώσει. Απ' τη μια, συγκέντρωση όλο ένα και περισσότερο πλούτου στα λιγότερα χέρια και από την άλλη αύξηση της σχετικής και απόλυτης εξαθλίωσης της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων. Αυτή η διαδικασία των μετασχηματισμών συνοδεύεται πάντα με τη μείωση του συνολικού αριθμού των εργαζόμενων στις επιχειρήσεις που συγχωνεύονται και παράλληλα ξεκληρίζονται οι αγρότες και συντελείται ραγδαία μείωση των επαγγελματοβιοτεχνών. Οι εργαζόμενοι μάλιστα που παραμένουν εξαναγκάζονται σε αυτές τις συγχωνευμένες εταιρείες, εξαναγκάζονται σε πιο άσχημες συνθήκες εργασίας, εντατικοποίηση, μείωση ωρών ε, ορών κτλ. Να συμφωνήσουμε στο εξή. Αυτή η τάση της συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης του κεφαλαίου στον καπιταλισμό είναι αντικειμενική. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει αλλιώ. Να συμφωνήσουμε ότι οι ολοένα αυξανόμενε ανάγκες μόνο με μεγάλη παραγωγή μπορούν να αντιμετωπιστούν. Αλλά σε αυτόν τον τρόπο οργάνωση τη οικονομία, τον καπιταλισμό δηλαδή, αυτή η τάση συγκέντρωση υπηρετεί το κέρδο και όχι την κάλυψη των λαϊκών αναγκών. Με έναν άλλο τρόπο οργάνωση τη οικονομία, όπου τα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγή θα είναι στα χέρια τη κοινωνία, η μεγάλη παραγωγή θα γίνεται όλο ένα και μεγαλύτερη. Και εδώ. Ακριβώ επειδή θα οργανώνεται από το λαό και θα υπηρετεί τι δικέ του ανάγκε και όχι το κέρδο. Αυτή είναι η διαφορά μα. Γίνεται λοιπόν φανερό. Ότι οποιοδήποτε πρόβλημα για να λυθεί προ όφελο τη πλειοψηφία του λαού, χρειάζεται αυτό να αντιπαρατεθεί στα συμφέροντα του ντόπιου και ξένου πολιεθνικού κεφαλαίου να ανθισβητήσει την κυριαρχία του. Στο δεύτερο μέρο τώρα του νομοσχεδίου, που αφορά τι διατάξει τη οδηγία που έρχεται για ενσωμάτωση και αφορά τα ηλεκτρονικά τιμολόγια στα πλαίσια των δημοσίων συμβάσεων, Το ψηφιακό θεματολόγιο το οποίο επικαλείστηκε στην αιτιολογική έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί έναν από τους πυλώνες της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Καθορίζει τους στόχους αυτή η στρατηγική για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το 2020 και που στην αιτιολογική έκθεση λέτε εσείς ότι είναι κρίσιμο στοιχείο της σύγχρονης ανταγωνιστικής οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό δεν θα διαφωνήσουμε. Είναι όντω κρίσιμο. Πράγματι, για το ψηφιακό θεματολόγιο, με το ψηφιακό συγγνώμη, θεματολόγιο, προτείνεται η βέλτιστη εκμετάλλευση του δυναμικού που διαθέτουν οι τεχνολογίε πληροφοριών και επικοινωνιών, ώστε να ευνοηθεί η καινοτομία, η οικονομική ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού κεφαλαίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να αξιοποιήσει την εξέλιξη τη τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών, την έμφαση νέων πεδίων επιχειρηματικής δραστηριότητας που εδράζονται στο διαδίκτυο και την τόνωση του πεδίου των τηλεπικοινωνιών ως πεδίου τοποθέτησης υπερσυσσωρευμένων κεφαλαίων. Αλλά ταυτόχρονα να αξιοποιήσει την επίδραση του διαδικτύου ως ενός νεότατου και σύνθετου μέσου παραγωγής στην αναδιοργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας στην αύξηση της οργανικής σύνθεσης του κεφαλαίου να μειώσει το διοικητικό φόρτο, να ενισχύσει τη δυνατότητα λογιστικού ελέγχου, να εφαρμόσει την ηλεκτρονική τιμολόγηση, να εισάγει τον εξυγχρονισμό, να αυξήσει την αποδοτικότητα. Ω εδώ κατανοείται. Επιπλέον, η καθιέρωση του ηλεκτρονικού τιμολογίου θα συμβάλλει στην αυτοματοποίηση και θα διευκολύνει τι ηλεκτρονικέ παραγγελίε, ηλεκτρονικέ πληρωμέ, το ηλεκτρονικό εμπόριο γενικά. Το ηλεκτρονικό τιμολόγιο, κατά τη γνώμη του ΚΚΕ, ευνοεί τους μεγάλους και μόνο ομίλους. Για παράδειγμα, επιχειρηματικοί όμιλοι που δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακές δημόσιες συμβάσεις διευκολύνονται από την ύπαρξη ενιαίου προτύπου ηλεκτρονικού τιμολογίου. Πραγματοποιείται η Ένωση της Αγοράς τη Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι μεγάλοι όμιλοι που κατά τεκμήριο έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες θα μπορούν ευκολότερα να χτυπάνε και να παίρνουν έργα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μήπως υπερβάλλει λίγο το κουκουέ σε αυτή την κατεύθυνση. Εσείς οι ίδιοι στην αιτιολογική έκθεση σελίδα 43 μεταξύ άλλων λέτε «Η εναρμόνιση των διαδικασιών ηλεκτρονικής σύναψης συμβάσεων» τελειώνω σε ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε, «συνιστούν σημαντικά μέτρα για την εξάλληψη φραγμών που εμποδίζουν σήμερα τον ανταγωνισμό». Μάλιστα, Υποστηρίζεται ότι το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων είναι ουδέτερο από τεχνολογική άποψη και αποφεύγεται οποιαδήποτε στρέβλωση του ανταγωνισμού. Ανταγωνισμό, υγιή ανταγωνισμό, στρέβλωσή του κτλ. Σελίδα 44. Εσεί τα λέτε αυτά. Όμω, ανάγεται την ανταγωνιστικότητα σε υπέρτατη αξία. Για την ανάπτυξη του ανταγωνισμού, όπως γνωρίζετε, με την ανάπτυξη του ανταγωνισμού, δεν κερδίζουν όλοι όμω. Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Από την άλλη, θα αυξηθεί το κόστο για του αυτοαπασχολούμενους και τι μικρέ επιχειρήσει, αφού θα πρέπει να είναι όλα τα στοιχεία των τιμολογίων τελείω εντάξει με βάση το πρότυπο τιμολόγιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλιώ δεν θα γίνονται δεκτά και επομένω θα χρειαστούν κεφάλαια για προσαρμογή του στα νέα δεδομένα. Άρα πρόσθετες δυσκολίες για τους μικρούς, περισσότερες διευκολύνσεις για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, μεγαλύτερη συγκέντρωση κεφαλαίου σε λίγα χέρια, περισσότερες δυνατότητες στον ανταγωνισμό, περισσότερες δουλειές για τους μεγάλους, για τους ομίλους. Αυτό αποτελεί μια καλή απόδειξη για το ποιον ωφελούν τα νέα μέσα παραγωγής, οι νέες τεχνολογίες σε αυτόν τον τρόπο οργάνωση τη οικονομία στο σύστημά σα. Η αξιοποίηση του διαδικτύου, των νέων μέσων παραγωγή προ όφελο των κοινωνικών αναγκών, προποθέτει ένα ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξη, όπου τα βασικά μέσα παραγωγή θα αποτελούν ε, κοινωνική κρατική ιδιοκτησία και θα στηρίζονται στον εργατικό έλεγχο και τη λαϊκή συμμετοχή. Είναι φανερό για όλου του παραπάνω λόγου ότι εμεί θα καταψηφίσουμε επί τη αρχή το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.